Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Τα πρόσωπα και η πόλη». Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι εκπρόσωπος μιας ομάδας, η οποία είναι μια ομάδα καινοτομίας και που δείχνει τον δρόμο στην εξωστρέφεια και στην πρωτοπορία. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Αλή Κυράγκου, εκπρόσωπος της ομάδας Pop2C, μια ομάδα η οποία κάνει την Πάτρα υπερήφανη, δεδομένου ότι έχει κερδίσει σημαντικές διακρίσεις σε διαγωνισμούς καινοτομίας και μάλιστα σε διαγωνισμό καινοτομίας, ο πρόσφατος είναι παγκόσμιος διαγωνισμός καινοτομίας. Αλήγη, καλησπέρα. Γεια σας. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ, τι λέτε. Είναι η ομάδα λοιπόν Pop2C, η οποία έχει καταφέρει, κυρίες και κύριοι, να βοηθήσει τα τυφλά άτομα να μπορούν να διαβάζουν μέσω ενός συστήματος το οποίο εφήβρε. Θα μας πει περισσότερα στην πορεία η Αλίκη. Να πούμε καταρχάς ποιοι αποτελούν την ομάδα σας, Αλίκη. Ναι, λοιπόν, η ομάδα μας λειτουργεί σε κύκλους. Δηλαδή, ξεκίνησε όλο αυτό από τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη, τον ξαδελφό μου και εμένα. Στην πορεία ήρθε ο προπονητής μας, Σπύρος Τσουκαλάς, ο οποίος από τότε μας βοηθάει απίστευτα πολύ. Και όσο εξελισσόταν όλο αυτό, ο αδελφός μου αγάπησε αυτό που κάναμε και ήθελε να συμμετέχει κι αυτός. Και έχουμε και πάρα πολλούς μέντορες, τον Γιάννη Κοσμαδάκη, τον Δημήτρη Τσαπλαρή, την Τζίλντα Μαζαράκη, η οποία έχει αναλάβει και τα social media, και η ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει. Είναι μια ομάδα ουσιαστικά που έχει καινοτομήσει. Να πούμε ποια είναι ακριβώς η συσκευή που έχετε κατασκευάσει. Τι ακριβώς σας έφερε εδώ. Η συσκευή που έχουμε δημιουργήσει ουσιαστικά είναι σύστημα και διευκολύνει την ένταξη των μαθητών με απώλεια όραση στα γενικά σχολεία και πανεπιστήμια. Έχουμε μία κάμερα η οποία βγάζει φωτογραφίες από το σχολικό πίνακα, από βιβλία, από σημειώσεις και μετατρέπει τη φωτογραφία σε ψηφιακό κείμενο και ήχο και στη συνέχεια τη στέλνει στη δεύτερη συσκευή, η οποία είναι σαν πληκτρολόγιο και έχει πάνω 16 φορές το εξάστιγμο του κώδικα Braille και εκεί ανεβοκατεβαίνουν με ηλεκτρομαγνητισμό τα κουμπάκια, κουκίδες και μπορεί ο μαθητής να διαβάσει μέσω της αφής. Ουσιαστικά βοηθάτε δηλαδή οι μαθητές να διαβάσουν από τον πίνακα ό,τι γράφει ο καθηγητής εκείνη την ώρα. Ακριβώς, και προσφέρουμε και την ακριβώς αντίθετη λειτουργία, δηλαδή μπορεί ο μαθητής στην ίδια τη συσκευή να πληκτρολογήσει στον κώδικα Braille και αυτό μετατρέπεται αυτόματα στα αγγλικά ή ελληνικά αντίστοιχα και μπορεί να σταλθεί απευθείας στον εκπαιδευτικό. Φαντάζομαι θέλει και κάποιο ειδικό πίνακα έτσι, για να γίνει όλο αυτό και για να λειτουργήσει. Όχι ιδιαίτερα. Mm-hmm. Ο πίνακας του σχολείου, αν γράψουμε κάτι, μπορεί να βγάλει φωτογραφία και να μετατρέψει κατευθείαν το κείμενο και αντίστοιχα. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά, αυτά τα τυφλά παιδιά, είχαν αποκοπεί από την διδασκαλία και ήθελαν και ειδικό τρόπο εκμάθησης, έτσι δεν είναι? Ναι, αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα στις σχολικές τάξεις. Και γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε λύνοντας. Αλήθεια, πώς σας ήρθε το ερέθισμα να κατεπιαστείτε με ένα τέτοιο πρόβλημα και να βοηθήσετε άτομα τα οποία είναι τυφλά? Το ερέθισμα προέκυψε από μια εμπειρία μου, να το πω έτσι. Έσπασα τα γυαλιά μου μια μέρα και μέχρι να αντικατασταθούν παρακολούθησα στο σχολείο κάποιες μέρες χωρίς αυτά. Αντιμετώπισα αρκετές δυσκολίες, είτε η δυσκολία να διαβάσει τον πίνακα, είτε οτιδήποτε. Και προβληματίστηκα ότι αφού εγώ αντιμετωπίζω τόσα προβλήματα έχοντας μοιοπία, τα άτομα που δεν βλέπουν τι κάνουν στο σχολείο. Αρχίσαμε με τον Κωνσταντίνο να το ψάχνουμε μαζί και ανακαλύψαμε ότι αντιμετωπίζουν και οι μαθητές με πολλή όραση αρκετά προβλήματα. Οπότε θα φτιάξουμε κάτι για να τους βοηθήσουμε. Άρα από ένα προσωπικό βίωμα ξεκίνησες να φτιάξεις αυτή τη συσκευή που να βοηθάει τα τυφλά άτομα, έτσι? Ακριβώς. Ήταν δηλαδή οδυνηρές αυτές οι δύο μέρες, πόσες ήταν χωρίς τα γυαλιά? Ναι, ήταν περίπου δύο μέρες και ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα, γιατί εντάξει, θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα, όπως το να βλέπουμε. Mm-hmm. Και ξαφνικά όταν κάποιος ή κάτι στο στερεί αυτό και βλέπεις πόσο δύσκολο είναι χωρίς την όραση, ας πούμε, μπαίνεις στη θέση κάποιων ανθρώπων και βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Εσύ γενικότερα πάντως, επειδή απευθυνόσασαι σε μια συγκεκριμένη ομάδα, από την εικόνα που είχατε μέχρι τώρα,
Τα τυφλά άτομα έχουν τη βοήθεια που χρειάζεται από την κοινωνία. Τι βλέπεις? Θα σας πω. Προφανώς έχουν γίνει πολλά βήματα σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο και μιλώντας και με τυφλά άτομα, ένα πράγμα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μας λένε ότι έχουν, είναι η κοινωνία. Και η αντιμετώπιση τους από τους ανθρώπους, καθώς ούτε εμείς, αλλά κανείς δεν έχει μάθει πώς πρέπει να φέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι σαν εμάς, δεν έχουν κάποια ιδιαιτερότητα άλλη. Και το τρόπο που, για παράδειγμα, κινούνται στην πόλη, το ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει μεριμνήσει η κοινωνία για να τους βοηθήσει, να τους διευκολύνει μηχανάκια, ας πούμε, πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι μια νοοτροπία που πρέπει όλοι να αλλάξουμε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Εσείς βέβαια τους βοηθήσατε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά την εκπαίδευσή τους, δηλαδή στο να μπορέσουν να λάβουν γνώση. Με άτομα τα οποία προφανώς ήρθατε που είναι τυφλά, σας εξέφρασαν κάποια ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που τους δίνετε με αυτή τη συσκευή? Ναι, και γι' αυτό το συνεχίζουμε αυτό το project. Δεν θα το συνεχίζαμε αν βλέπαμε ότι όντως δεν τους βοηθάει. Όσοι το έχουν δοκιμάσει τις συσκευές έχουν πει ότι τους βοηθάει πάρα πολύ και ότι αν με το καλό καταφέρουμε να το βγάλουμε στην αγορά θα το θέλουν πάρα πολύ. Η Μαρίνα Τριανταφυλλίδη, για παράδειγμα, η οποία είναι και πλέον μέλος της ομάδας που μας βοηθάει σε όλο αυτό, μας το έχει ζητήσει η ίδια για το πανεπιστήμιο για να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της πιο εύκολα. Οπότε εσείς είχατε επαφή με, είχατε εντάξει να πούμε και κάποια τυφλά άτομα μέσα στην ομάδα προκειμένου να έχετε και να δείτε και πώς λειτουργεί η συσκευή, έτσι? Ναι, ακριβώς. Γιατί σε όλο αυτό το ταξίδι συμβουλευόμαστε σε κάθε βήμα άτομα με πολλή όραση. Είχαμε την Άννα Μπαλάν, πρέσβυρα της ομάδας μας, τη Μαρίνα και άλλους πολλούς οι οποίοι μας βοηθάνε και σε κάθε βήμα μας λένε τι τους διευκολύνει, τι πρέπει να αλλάξουμε και πώς να φτιάξουμε. Είχατε έρθει σε κάποια επαφή με κάποιο σύλλογο τυφλών ή όχι? Βρήκατε τυχαία αυτά τα άτομα? Όχι, έχουμε επικοινωνήσει με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδος, όπου και από εκεί, ας πούμε, γνωρίσαμε τη Μαρίνα και λοιπά. Οπότε έχετε κάποια άτομα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε και να δείτε αν λειτουργεί η συγκεκριμένη συσκευή, έτσι? Ακριβώς, αλλά ποτέ δεν σταματάμε να βρίσκουμε και άλλα άτομα, να έχουμε άποψη από μεγαλύτερο εύρος ατόμων, όχι μόνο στην Πάτρα και παραπέρα. Και αναγνώριση λοιπόν να πούμε ότι ήρθε με τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμού, έτσι. Μίλησε μου για αυτούς τους διαγωνισμούς όπου συμμετείχε η ομάδα και υπήλθε ουσιαστικά η αναγνώριση. Ναι, λοιπόν, πρώτα είχαμε διακριθεί στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων και είχαμε εκπροσωπήσει τη χώρα στην Ολλανδία, στον 33ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Εκεί δεν καταφέραμε να αποσπάσουμε κάποια διάκριση, αλλά αυτό μας πείσμωσε ακόμα περισσότερο, κάτι που οδήγησε στο να πάρουμε την πρώτη θέση στα προκριματικά της Ολυμπιάδας Ρομποτικής εδώ στην Ελλάδα και μετά να εκπροσωπήσουμε ξανά την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, όπου και καταφέραμε να κατακτήσουμε το αργυρό μετάλλιο. Άρα ουσιαστικά σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής ήρθατε δεύτερη. Ακριβώς. Πολύ σημαντική διάκριση. Ίσως έπαιξε ρόλο στο διαγωνισμό, στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, ίσως σε ένα άλλο το επίπεδο και άλλο το ζητούμενο, δεν ξέρω. Πιστεύεις έπαιξε ρόλο αυτό? Ναι, ακριβώς, γιατί στην Ολλανδία ουσιαστικά ήταν νέων επιστημόνων, άρα εμείς διαγωνιζόμασταν και εναντίον άτομα που είχαν με μαθηματικά, με φυσική, εμείς ήμασταν στην κατηγορία engineering. Mm-hmm. Και ίσως, δεν ξέρω, γι' αυτό να μπήκε τόσο καλά. Ίσως ήταν και διαφορετικό το εύρος και το ζητούμενο, έτσι? Ακριβώς, η ρομποτική ήταν το στοιχείο μας ακριβώς. Πάντως, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι μια ομάδα παιδιών από την Πάτρα διακρίνεται σε έναν διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής και αυτό είναι που κάνει και την πόλη περήφανη. Πόσο εύκολο ήταν αλήθεια να πάτε σε αυτούς τους δύο διαγωνισμούς? Για το διαγωνισμό ρομποτικής πες μου περισσότερο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ εύκολο. Mm-hmm. Ήθελε πάρα πολύ ατελείωτες ώρες δουλειάς, προετοιμασίες, γιατί σε τέτοιους διαγωνισμούς δεν είναι μόνο το κομμάτι της ρομποτικής όπου είναι η συσκευή και το όλο
η μηχανική που πρέπει να κάνουμε πίσω από αυτό, είναι και η επιχειρηματικότητα, η παρουσίαση, παίζουν όλα ρόλο εκείνη τη στιγμή. Οπότε αφιερώσαμε πάρα πολλές ώρες μέχρι να καταφέρουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και βέβαια είναι η δυσκολία και να, να συμμετάσχει σε... Η αίτηση θέλει κάποιο προαπαιτούμενο ή μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο διαγωνισμό κάνοντας μια αίτηση? Όχι. Πρώτα πρέπει σίγουρα να περάσει από την Ελλάδα αυτά τα προκριματικά που σας ανέφερα. Και υπάρχουν... η αίτηση απαιτεί κάποιο report, δηλαδή 20 σελίδες που να περιγράφουν αναλυτικά το project, βίντεο. Είναι αρκετά τα απαιτούμενα και μας δυσκόλεψαν αρκετά σε κάποιους από τους διαγωνισμούς. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ όταν έδινα Πανελλήνιες πέρσι, έδινα την επόμενη μέρα φυσική και την προηγούμενη αντί να διαβάζω έφτιαχνα το βίντεο για το διαγωνισμό. Σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο και μπράβο σας. Ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς και σε οικονομικό επίπεδο αυτό κόστησε σε εσάς την ομάδα και όλα αυτά τα υλικά να τα βρει κανείς. Πώς έγινε αυτό? Θα σας πω, όλο αυτό το ταξίδι, σε όλο αυτό το ταξίδι είχαμε οικονομική υποστήριξη από κάποιες φορείς και κάποιες εταιρείες, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί μόνο από εμάς και τις οικογένειές μας. Γιατί τα υλικά κοστίζουν πάρα πολύ, τα ταξίδια και όλα αυτά δεν τα κάλυπταν οι διαγωνισμοί, ήταν έξοδο που έπρεπε να πληρώσουμε εμείς. Και περιττώ να σας πω ότι μέχρι να καταλήξει στην τωρινή μορφή της συσκευή, έχουμε κάνει άπειρα αποτυχημένα πειράματα, τα οποία είναι και αυτά υλικά και... Άρα σημαντικό αυτό το οποίο μας λες, ότι έχετε αποτύχει πάρα πολύ για να πετύχετε. Ακριβώς. Γιατί η αποτυχία για κάποιους θεωρείται... είναι ένας δρόμος όπου δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν γι' αυτό. Οπότε εσείς είχατε πάρα πολλές αποτυχίες μέχρι να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο της επιτυχίας, έτσι? Έτσι. Και για μας έτσι ήταν η αποτυχία πριν να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το POP2C. Αλλά στην πορεία καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που σε βοηθάει, σε κάνει πιο δυνατό και σε πεισμώνει να το πας ένα βήμα παρακάτω. Ότι αφού δεν πέτυχε αυτό, θα πετύχει το επόμενο. Μου είπες πριν ότι είχες παράλληλα έδινες εξετάσεις και την προηγούμενη μέρα έφτιαξες το βίντεο. Οπότε ήταν παράλληλα στις σχολικές δραστηριότητες η ενασχόληση με αυτό το project, με αυτό το αντικείμενο, έτσι? Ναι, ήταν εντελώς στις ώρες του ελεύθερου χρόνου μας, παράλληλα με όλα τα μαθήματα, φροντιστήρια ή όποια άλλη σχολική δραστηριότητα κάναμε. Πέρσι έδινα εγώ Πανελλήνιες, φέτος δίνει ο Κωνσταντίνος, άρα προσπαθούμε να βρούμε και την ισορροπία εκεί και ναι. Τελικά, Πανελλήνιες, πού έχεις πετύχει, ποια σχολή? Πέρασα στους χημικούς μηχανικούς εδώ στην Πάτρα. Η πρώτη μου επιλογή και μου άρεσε πάρα πολύ. Τελείως διαφορετικό αντικείμενο, βέβαια, από τη ρομποτική από το συγκεκριμένο, έτσι? Ναι, δεν συνδυάζεται απολύτως, αλλά γιατί όχι, αφού μου αρέσουν και τα δύο. Τι σε οδήγησε στο να επιλέξεις συγκεκριμένη σχολή, αλήθεια? Θα περίμενα δηλαδή κάτι διαφορετικό να μου έλεγες. Κάποιο διαφορετικό τομέα. Ουσιαστικά ήμουν σίγουρη από το Λύκειο ότι εγώ θέλω να περάσω στο Πολυτεχνείο, να γίνω μηχανικός, αλλά δεν είχα αποφασίσει τι είδους μηχανικός. Όταν έδωσα Πανελλήνιες και πήγαν όλα καλά, αποφάσισα μετά από έρευνα ότι ταιριάζει, οι χημικοί μηχανικοί ταιριάζουν περισσότερο στο χαρακτήρα και την προσωπικότητά μου και είναι κάτι που έχει πολλές διεξόδους, μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα βγαίνοντας από αυτή τη σχολή. Οπότε είναι και ο λόγος που την επέλεξα. Προφανώς για να καταφέρετε όλη η ομάδα να υλοποιήσετε αυτή την ιδέα, αφιερώσατε χρόνο. Ήταν πολύς ο χρόνος που χρειάστηκε για όλο αυτό? Ο χρόνος ήταν αρκετός και κυρίως ήταν χρόνος που θυσιάζαμε τις εξόδους μας, τον ύπνο μας, γιατί εντάξει, προφανώς ήταν και το σχολείο στη μέση. Αλλά δεν ήταν κάτι που μας επιβλήθηκε, ήταν κάτι που αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε, γιατί το αγαπούσαμε και όσο και να λέμε θυσίες κλπ, αφού το αγαπούσαμε, το κάναμε no matter what. Άρα στερηθήκατε πολλά πράγματα από την καθημερινότητά σας, έτσι? Ήταν αρκετά, δεν σας λέω ότι ήταν απαραίτητα δυσάρεστο, αλλά ήταν αρκετά. Η ιδέα ήρθε την περίοδο της πανδημίας, της πρώτης πανδημίας. Πώς και προέκυψε όλο αυτό, η ιδέα χρονικά? Η ιδέα ήρθε περίπου πριν 1,5 χρόνο. Πρέπει να ήταν σχεδόν καλοκαίρι πριν τελειώσει το σχολείο, δηλαδή το 21.
Και από εκεί ξεκινήσαμε να το ρωτάω γιατί ίσως όλοι αυτοί οι περιορισμοί οδήγησαν κάποιον κόσμο γενικά να σκεφτεί κάποια πράγματα ή να παράξει κάποιες ιδέες. Ο χρόνος του εγκλισμού ενδεχομένως. Βέβαια δεν ήταν τότε τόσο Δεν ήταν έντονο. Τότε, αλλά μπορεί όλη αυτή η απραξία, ναι, να το πω, στην περίοδο της καραντίνας να οδήγησε πολλούς ανθρώπους να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι μόνοι τους. Οπότε και να μας βγήκε και μας έτσι. Άρα έχετε στερηθεί κάποια πράγματα. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Δηλαδή, στα χρόνια της ανεμελιάς, να τα πούμε, αλλά και τα δύσκολα χρόνια του διαβάσματος, εσείς τον ελεύθερο σας χρόνο σε σκεφτόσασταν στη συγκεκριμένη συσκευή και με ποιον τρόπο θα την υλοποιήσετε, έτσι, θα την τελειοποιήσετε ενδεχομένως. Ναι, και το καλοκαίρι, δεν ξέρω, σας λέω, πήγαμε διακοπές, αλλά πάντα εγώ μαζί μου ένα λάπτοπ, ανά πάση στιγμή να το ανοίξω, να κάνω δουλειά και ό,τι χρειαστεί. Και ο Κωνσταντίνος και ο Σπύρος, δηλαδή όλοι έχουν βάλει την ψυχή τους σε αυτό το project. Τι ήταν αυτό που σε ασπίσμονε στο να συνεχίσετε, γιατί κάποιοι θα μπορεί να λέγανε, ρε παιδί μου, μπορεί να μην πάει, να μην τραβήξει. Ας το πάμε ως εκεί, ας το αφήσουμε, ας το πάμε σε ένα επίπεδο. Τι ήταν αυτό που αλήθεια σας πείσμονε όλο αυτό το διάστημα? Γιατί μου είπες και ότι είχατε και αποτυχίες, έτσι. Ναι. Τι σας πείσμονε? Επειδή ακριβώς μιλάγαμε με τους χρήστες μας στο μέλλον, τη Μαρίνα, την Άννα, τον Νίκο, έχω άπειρα ονόματα, και μας έδειχναν πόσο αυτό τους βοηθάει ή πόσο θα αλλάξει τη ζωή τους. Είναι λες και είχαμε δεσμευτεί απέναντί τους να το φτιάξουμε και να τους βοηθήσουμε. Δεν θα τους απογοητεύαμε επειδή αποτύχαμε κάπου. Και αφού ήταν κάτι που αγαπάγαμε και είχαμε παθιαστεί, συνεχίζαμε. Άρα ήταν το βάρος της υποχρέωσης εναντί κάποιων παιδιών, έτσι? Εντάξει, υποχρέωση είναι βαριά λέξη. Mm. Εμείς το αγαπάγαμε και θέλαμε να τους βοηθήσουμε. Και ειδικά όταν βλέπαμε πόσο χαρούμενους τους κάνουν, πόσο ενθουσιάζονταν κλπ. Και με αυτούς πώς και είχατε έρθει σε επαφή προτού τελειοποιήσετε την συσκευή, στο μεσοδιάστημα δηλαδή? Είχατε επιδιώξει οι ίδιοι εσείς να ναι, έχετε επαφή μαζί τους? Κατά τη διάρκεια που τη δημιουργούσαμε και την τροποποιούσαμε και την αλλάζαμε κλπ, είχαμε μιλήσει με όλους αυτούς για να καταλάβουμε καλύτερα την καθημερινότητά τους στο σχολείο, για παράδειγμα, και να φτιάξουμε κάτι που να τους είναι όντως χρήσιμο. Γιατί αν λειτουργούσαμε με υποθέσεις, δηλαδή τι νομίζω εγώ ότι χρειάζονται οι μαθητές, θα δημιουργούσαμε κάτι το οποίο δεν στέκει. Γι' αυτό και ακολουθούσαμε τις ανάγκες τους ουσιαστικά και δημιουργούσαμε ό,τι μας ζήταγαν. Ήταν εύκολη η προσέγγιση, αλήθεια, των παιδιών αυτών από εσάς? Γιατί είναι κάποια τυφλά παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες. Εσείς ήσασταν σε αυτό το επίπεδο που είσαστε. Πόσο εύκολη ήταν η προσέγγιση των αναγκών? Από τη στιγμή που τους βρήκαμε μέσω των ενώσεων κλπ, όλοι ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και πολύ ευχάριστοι. Δηλαδή, το ότι ξεκίνησε σαν δουλειά δεν σημαίνει, δηλαδή έχουμε γίνει φίλοι με τη Μαρίνα, με την Άννα, που σας λέω ξανά και ξανά. Είναι όλοι πολύ πρόθυμοι και βοηθάνε και ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Και τώρα το εύλογο ερώτημα είναι πώς αποκτήθηκαν όλες αυτές οι γνώσεις ρομποτικής και προγραμματισμού. Πώς έγινε όλο αυτό, δηλαδή πώς στο συγκεκριμένο τομέα κατάφερατε την ιδέα να την υλοποιήσετε, να την κάνετε πράξη? Θα σας πω, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ο μηχανικός της ομάδας και είναι και τρίτη ηλικίου, είχε ξεκινήσει τη ρομποτική σε έναν όμιλο στο σχολείο του, στο γυμνάσιο, και είδε ότι του αρέσει. Από εκεί και πέρα συνέχισε μόνος του. Από βίντεο, από το διαδίκτυο, να ψάχνει κλπ. Και έμαθε μόνος του και ό,τι στην πορεία χρειαζόταν επιπλέον για τη συσκευή, από γνώσεις που δεν είχε, είτε το ψάχνε μόνος του, είτε δεν φοβόταν να ζητήσει βοήθεια, να ρωτήσει κάποιον που ίσως να ξέρει κάτι περισσότερο, ότι πώς το λύνω αυτό το πρόβλημα, εκεί έχω κολλήσει στο προγραμματισμό, ας πούμε. Και λειτουργούμε ακόμα έτσι. Ό,τι δεν ξέρουμε το μαθαίνουμε ή ρωτάμε και παίρνουμε βοήθεια. Άρα η ομάδα έχει τον προγραμματιστή, έτσι, και οι άλλοι δύο τι ρόλο έχουν των ιδεών, της υλοποίησης των ιδεών? Λοιπόν, έχουμε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι μηχανικός προγραμματιστής. Έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος μπήκε αργότερα στην ομάδα, είναι ο αδελφός μου, ο οποίος δημιούργησε την εφαρμογή που πλαισιώνει όλο αυτό το σύστημα συσκευών. Μια εφαρμογή η οποία
στην οποία έχει πρόσβαση ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και ο γονιός, ώστε να μπορούν να αλληλεπιδρούν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ έχω αναλάβει το επιχειρηματικό κομμάτι, τις δημόσιες σχέσεις, παρουσιάσεις, το marketing, όλα τα συναφή. Και ο Σπύρος, ο οποίος είναι ο προπονητής και δεν θα κάναμε τίποτα χωρίς αυτόν, μας οργανώνει, μας βοηθάει, μας ενθαρρύνει να το πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω, να μην φοβόμαστε, ας πούμε, ούτε την αποτυχία και να βγαίνουμε έξω από τη ζώνη ανεσής μας, δηλαδή να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Άρα την αποτυχία την έχετε ζήσει εσείς πολύ νωρίτερα από ό,τι την έχουν ζήσει άλλοι στη ζωή τους, έτσι. Πώς ήρθε αυτή η σχέση με αυτό το άτομα που σας καθοδήγησαν? Καταρχάς, ποιος σας καθοδηγεί στην ομάδα? Ο Σπύρος είναι, ο Σπύρος του Καλάς. Πες μας λίγο το προφίλ του. Ορίστε. Ναι, λίγο ο Σπύρος του έχει τελειώσει στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μηχανικούς Υπολογιστών, αλλά από τότε ασχολείται πιο πολύ με τον χώρο των startup, γι' αυτό και ήρθε και έδεσε ακριβώς την ομάδα. Το ότι έγινε προπονητής μας ήταν πολύ τυχεοκριτικό. Έπρεπε να δηλώσουμε κάποιον ως προπονητή σε κάποιον από τους διαγωνισμούς και δεν είχαμε ποιον να δηλώσουμε. Και ο Σπύρος δούλευε παλιότερα με την μαμά του Κωνσταντίνου, οπότε μας πρότεινε η μαμά του Κωνσταντίνου να βάλουμε τον Σπύρο και του λέμε, εντάξει, απλά θα σε δηλώσουμε, δεν θα χρειάζεται να κάνεις κάτι. Και από τότε προφανώς έχει γίνει μέλος της ομάδας και βοηθάει πάρα πολύ και έχουμε γίνει οικογένεια. Οπότε το δέσιμο ήρθε τυχαία, έτσι? Ήταν πολύ τυχαίο, ναι. Πιστεύεις η πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος, το οποίο έχετε κάνει, μπορεί να βοηθήσει τη μεταφορά γνώσης και σε άλλους τομείς? Μπορεί δηλαδή να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο? Έχουμε δηλαδή φτάσει στο ότι ο μαθητής μπορεί και διαβάζει τον πίνακα μέσα αυτής της συσκευής. Από αυτά τα οποία γράφει ουσιαστικά ο δάσκαλος στον πίνακα, μπορεί και τα διαβάζει. Μπορεί και το αντίστροφο, από ό,τι μου είπες, έτσι. Ναι. Να μεταφέρει αυτά τα οποία γράφει ο τυφλός μαθητής στον πίνακα. Αυτό μπορεί να μείνει εκεί πέρα ή μπορεί να εξελιχθεί? Αυτό φυσικά και μπορεί να εξελιχθεί. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το πρωτότυπο, το οποίο θέλουμε και να βελτιώσουμε. Και ουσιαστικά σε αυτό το βήμα, αφού τελειώσαμε με το διαγωνιστικό κομμάτι, διερευνούμε την καθημερινότητα των ανθρώπων με απώλεια όρεσης, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τη λύση μας στην καθημερινότητά τους και εκτός του σχολείου και να δούμε τι θα δημιουργήσουμε από άποψη συσκευών ή από προγραμματισμό, δηλαδή εφαρμογές κλπ. Τα υλικά ήταν εύκολο να βρεθούν, αλήθεια, για να φτιάξεις αυτή τη συσκευή? Τα υλικά, εκτός από ένα συγκεκριμένο εξάρτημα της συσκευής, το οποίο μας δυσκόλεψε αρκετά, είναι η αλήθεια, δεν ήταν δύσκολο να βρεθούν. Για παράδειγμα, ας πούμε, τις θήκες των συσκευών και λοιπά, τις έχουμε εκτυπώσει μόνοι μας στον 3D εκτυπωτή. Και όλα τα άλλα, καλώδια ή ό,τι χρειαζόταν, το βρίσκαμε, το παραγγέλνουμε και ερχόταν μετά από λίγο καιρό στην πόρτα μας. Οπότε το κόστος μιας τέτοιας συσκευής δεν είναι υψηλό, όσο είναι το λογισμικό που είναι μέσα, που λειτουργεί όλη αυτή η συσκευή, έτσι? Είναι και το κόστος συσκευής, γιατί σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή το πρωτότυπο που έχουμε κόστισε για να το φτιάξουμε γύρω στα 1.500 ευρώ και αυτό είναι καθαρά από άποψη υλικών. Δεν έχουμε βάλει, ας πούμε, ώρες δουλειάς και λοιπά. Είναι καθαρά τα υλικά. Οπότε, ναι. Οπότε, μελλοντικά, αν βρεθεί κάποιος ο οποίος θελήσει να την πάρει, να αγοράσει τη συσκευή, την ιδέα σας, και να την υλοποιήσει αυτή τη συσκευή, μπορεί να μειώσει και το κόστος ενδεχομένως, επειδή θα παράγεται κάτι πιο μαζικά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μειώσει το κόστος. Άμα εν τέλει πάμε με αυτό του είδους το πρωτότυπο, αυτό του είδους τη συσκευή. Γιατί μπορεί στην πορεία να αλλάξει και να είναι καλύτερη, πιο εύχρηστη, κάτι διαφορετικό. Ψάχνετε πάντως κι εσείς με ποιον τρόπο ίσως ενδεχομένως να μειωθεί όλο αυτό το κόστος. Γιατί 1.500 ευρώ είναι λίγο υψηλό. Είναι λίγο, ναι. Αλλά μπορεί να πέσει, δεδομένου ότι τα καλώδια, όλο αυτό το περίβλημα της συσκευής και τα υπόλοιπα μπορεί να βρεθούν, έτσι, από την αγορά. Ακριβώς.
Αλήθεια, τι απαιτεί μια τέτοια προσπάθεια, Λίκη, ομαδικό πνεύμα, αυτοσυγκέντρωση, γνώσεις, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα? Πάνω απ' όλα χρειάζεται θέληση. Mm-hmm. Αν υπάρχει θέληση, όλα τα άλλα βρίσκονται. Αλλά φυσικά συνεργασία, γιατί εμείς στην ομάδα, εντάξει, είμαστε και οικογένεια, λειτουργούμε πάρα πολύ μαζί, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον κλπ. Πάθος για αυτό που κάνουμε και εντάξει, οι γνώσεις αποκτώνται. Πολλά από τα πράγματα που έχουμε μάθει τώρα, σε αυτό το... είναι, από τις γνώσεις που έχουμε, είναι πράγματα που έχουμε μάθει τώρα, σε αυτό το 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Άρα δεν είναι κάποιος περιορισμός εκεί. Αν θέλεις κάτι να το μάθεις, θα το μάθεις. Κατά τα άλλα, υπάρχει θέληση και καλή όρεξη. Υπήρξε πάντως και κάποιες στιγμές έτσι που δυσκολεύτηκατε μεταξύ σας. Και αν ναι, πού οφειλόταν αυτό? Δηλαδή, δυσκολευτήκατε να την συνδέσεις, να τις κάνετε πράξεις ή να έρθετε σε επαφή ένας με τον άλλον? Ουσιαστικά, εντάξει, ως ομάδα υπάρχουν, σε μια ομάδα υπάρχουν πάντα εντάσεις και εμείς δεν είμαστε η εξαίρεση. Αλλά επειδή είμαστε οικογένεια, ξέρουμε ότι το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό από πολύ μικρότερη ηλικία. Ήμασταν από πάντα, ας πούμε, με τον Κωνσταντίνο, ήμασταν ομάδα από πάντα. Σημαντικό. Οπότε ξέρουμε ότι αν υπάρξει κάποιο είδους αντιπαράθεση, θα λυθεί απλά με διάλογο και ως τώρα δεν είχε υπάρξει κάτι τόσο έντονο. Γιατί συνήθως σε αυτές τις προσπάθειες κάποιος προσπαθεί, καλοπροαίρετα πάντα, να περάσει τη δική του πρόταση εναντί του προβλήματος το οποίο καλείται να λύσει η ομάδα, γι' αυτό το λέω. Δεν είχαμε ακριβώς τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί κυρίως δεν είναι ότι παίρναγε η δική μου άποψη του Κωνσταντίνου, παίρναγε η άποψη των χρηστών μας. Ό,τι μας έλεγαν ότι χρειάζονταν, αυτό φτιάχναμε. Άλλο αν έλεγα εγώ ότι εγώ θέλω 10 κουμπιά και ο Κωνσταντίνος έλεγε εγώ θέλω 7 κουμπιά. Αν μας έλεγε το άτομο που δοκίμαζε τη συσκευή ότι εγώ θέλω 6 κουμπιά, 6 κουμπιά θα φτιάχναμε. Άρα πάτε στον ίδιο στόχο, αλλά από διαφορετική διαδρομή ή διαφορετική προσέγγιση ενδεχομένως. Έτσι. Okay. Τώρα, τι δρόμους άνοιγε ένας τέτοιος διαγωνισμός, όπως αυτός που συμμετείχατε, που κερδίσατε τη δεύτερη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής, να πούμε, είναι πολύ μεγάλη διάκριση. Αναγνωρίζονται προσπάθειες από την ελληνική πολιτεία, έχει γίνει κάποιο τέτοιο βήμα? Λοιπόν, σε τέτοιου διαγωνισμού ανοίγονται διάφορες πόρτες, είτε από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, είτε από τις εμπειρίες που κερδίζουμε. Έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους από το εξωτερικό, άτομα με τα οποία κρατάμε επαφή. Αν και μεμονωμένα κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φορείς έχουν δείξει ενδιαφέρον στην προσπάθειά μας, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν... πώς θα σας το πω... Δεν σας έχει προσεγγίσει, δεν σας έχει... Δεν είναι ακριβώς έτσι, απλά δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο στον οποίο εντασσόμαστε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι παρόλα αυτά που έχουμε καταφέρει, δεν έχουμε... ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, που δίνει και τώρα τις Πανελληνίες, κάποια μοριοδότηση για να μπει στο Πολυτεχνείο. Σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποια παιδιά δηλαδή που αφιερώνουν τόσο χρόνο θα μπορούσαν να είχαν κάποια μοριοδότηση ώστε να μπουν με πιο μεγάλη ευκολία στο πανεπιστήμιο, κάτι που έχουν οι άλλες ομάδες, έτσι. Ναι, δεν είμαι ακριβώς, δεν είμαι πολύ σίγουρη τι από γίνεται. Από εκεί και πέρα, όταν λέμε ελληνική πολιτεία, δηλαδή υπήρξε κάποιος από κάποιο υπουργείο που να σας πήρε ένα τηλέφωνο, να σας ενθαρρύνει, να σας ζητήσει, να σας βοηθήσει? Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Δρίτσα από το Υπουργείο... το Γενικό Γραμματέα, ναι, που είχε αναλάβει την καινοτομία και γενικότερα όλα αυτά. Ακριβώς, και μας είχαν δώσει και την αιγίδα του Υπουργείου και γνωρίσαμε και αργότερα μετά το διαγωνισμό και τον κύριο Δήμα και μας είχαν ενθαρρύνει πάρα πολύ. Τώρα, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Ο διαγωνισμός ήταν σχετικά πρόσφατα. Οπότε πότε έγινε, το Νοέμβριο? Ήταν το Νοέμβριο, 17 με 19. Άρα ουσιαστικά μιλάμε πριν από 2,5 μήνες. Ναι. Σημαντικό. Σε τοπικό επίπεδο σας έχει έτσι κάποιος προσεγγίσει, σας έχει πλησιάσει κάποιος εδώ, τοπικός φορέας και τοπικός παράγοντας γενικότερα? Το ρωτάω γιατί είστε μια ομάδα η οποία ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα ότι μπήκε ότι κέρδισε ένα διαγωνισμό. Υπήρξε έτσι αυτή η αναγνώριση σε τοπικό επίπεδο?
Ναι, μας έχουν καλέσει για κάποιο είδους βράβευση. Μας κάλεσε ο κύριος Ψωμάς. Mm-hmm. Στην πορεία, νομίζω, μας έχει καλέσει και ο Δήμος Πατρέων. Σε όλη αυτή την προσπάθεια μας βοήθησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και mm-hmm. η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Οπότε είχατε κάποια βοήθεια σε αυτό το επίπεδο και σε επίπεδο αναγνώρισης, γιατί είναι και ηθικό το σύντημα. Πέρα από το πρακτικό, είναι ότι μια ομάδα παιδιών καταφέρει να κερδίσει έναν διαγωνισμό. Το θέμα είναι να αναγνωρίζεται και από την πόλη στην οποία ζει. Έτσι. θα έχει και συνέχεια η ομάδα, θα κάνετε κάποια άλλα πειράματα για να το υλοποιήσετε το εγχείρημα αυτό. Τι βλέπεις το επόμενο διάστημα? Το σίγουρο είναι ότι δεν θα το σταματήσουμε. Όπως σας είπα, τώρα διερευνούμε την τελική μορφή, μιλώντας με ανθρώπους και ψάχνοντας ξανά έρευνα κλπ. Για να δούμε πώς θα το συνεχίσουμε και σε ποιους τομείς της καθημερινότητας αυτών των ανθρώπων, είτε θα είναι η εκπαιδευτική διαδικασία είτε η καθημερινότητά τους γενικά. Επειδή μιλάμε τώρα για τρία παιδιά τα οποία ουσιαστικά όταν το κάνατε ήταν στο Λύκειο, ήσασταν οι περισσότεροι, έτσι. Ναι. Το ελληνικό σχολείο δίνει το περιθώριο, προσφέρει τις γνώσεις που θα βοηθήσουν μια ομάδα να καινοτομήσει? Ποια είναι η εικόνα που έχεις μέχρι τώρα? Θα σας πω, δεν μου αρέσει να... δεν μπορώ να γενικέσω. Προφανώς έχουμε τις βασικές γνώσεις από το σχολείο, όπως mm-hmm. όλοι άλλωστε, αλλά οι επιπλέον γνώσεις που χρειάστηκαν και η εξειδίκευση για να φτιάξουμε αυτό που έχουμε φτιάξει σήμερα ήταν γνώσεις που επιδιώξαμε μόνοι μας να μάθουμε στον ελευθερό μας χρόνο κλπ. Άρα υπήρξε μία πρώτη βάση, από εκεί πέρα αν ήθελε κάποιος να εμβαθύνει έπρεπε από μόνος του να ξεχωρίσει. Το αν κάποιο παιδί τώρα, σε ρωτάω εμπειρικά, έχει κάποια διαφέρει από το μέσο όρο προς το καλύτερο, έτσι, έχει μεγαλύτερο έφεση σε κάποιο τομέα, έχει και υψηλότερο IQ, να το πούμε και έτσι, έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι διάνοιες. Μπορεί το ελληνικό σχολείο να τον βοηθήσει ή να τον βοηθήσει να ξεχωρίσει? Να του παρέχεται δηλαδή ειδική εκπαίδευση? Είναι απλά θέμα συγκυριών και της οικογένειας να το βοηθήσει? Μπορεί να παίξουν ρόλο και τα δύο. Mm-hmm. Το σχολείο σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός παιδιού και μπορεί να τον ενθαρρύνει να πάει παρακάτω κλπ. Αλλά σίγουρα είναι και θέμα συγκυριών. Όπως είδατε, εμείς κατά τύχη γνωρίσαμε τον Σπύρο και δέσαμε όλοι τόσο καλά σαν ομάδα. Ναι. Είχαμε και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο πίσω μας, οι οικογένειές μας, οι οποίες ήταν έτοιμες να μας βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τα όνειρά μας. Οπότε ήταν ένα συνδυασμός σχολείο, οικογένεια, συγκυρίες, ήταν όλα μαζί. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά είστε η άλλη πλευρά της σχολικής κοινότητας. Ακούμε πάρα πολλές ειδήσεις άσχημες για τη σχολική κοινότητα, bullying, εκφοβισμούς και... Υπάρχει και μια έτσι, τέτοια εικόνα για το ελληνικό σχολείο σήμερα ότι ουσιαστικά δεν προσφέρει γνώση, είναι άντε να τελειώνουν τα παιδιά και από εκεί πέρα ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις να προχωρήσει. Και γι' αυτό προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι τα τρία παιδιά από την Πάτρα κατάφεραν με τις δικές του δυνάμεις να ξεχωρίσουν. Γι' αυτό το επισημαίνω. Σίγουρα υπάρχουν κάποια αρνητικά, αλλά στη ζωή είναι όλα μέσα. Το θέμα είναι να μπορούμε να δούμε και τα θετικά και να υπερνικήσουν και να διώξουμε εντελώς τα μειονεκτήματα. Τώρα, πώς σας είχε μπει το μικρόβιο της καινοτομίας, πάντως, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς είχατε αποφασίσει από μικρή ότι θέλουμε λίγο να ασχοληθούμε με το κομμάτι της ρομποτικής? Υπήρχε τέτοιο μάθημα στο σχολείο? Στο δικό μου σχολείο δεν υπήρχε. Mm-hmm. Είναι ο Κωνσταντίνος που έγινε στο σχολείο του σε έναν όμιλο και το αγάπησε. Και από εκεί και πέρα η αγάπη του Κωνσταντίνου για τη ρομποτική πέρασε και σε μένα, όπου μαθαίνω και εγώ τώρα, σιγά σιγά βέβαια. Και όπως είδατε και αργότερα στον αδελφό μου τον Γιάννη, ο οποίος ήθελε και αυτός να γίνει μέλος της ομάδας. Οπότε η αγάπη μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον και συνεχίζει. Πιστεύετε ότι μελλοντικά θα έχετε δυνατότητα απορρόφησης από κάποια εταιρεία του κλάδου? Τι μήνυματα έχετε? Δεν ξέρουμε. Ήδη βέβαια έχουν δείξει κάποιες εταιρείες ενδιαφέρον και για το project γενικά και για κάποια άτομα της ομάδας μεμονωμένα. Οπότε, δεν ξέρει, είναι και λίγο νωρίς να το πούμε, αλλά είμαστε
Έχουμε θετική προσέγγιση σε αυτό, ότι στο μέλλον γιατί όχι, αλλά ανάλογα και το τι θα θέλουμε. Άρα τότε μπορεί να υπάρξει και μελλοντικά και κάποια έτσι, οικονομική βοήθεια και κάποιος, κάποια οικονομική και κάποια επαγγελματική αποκατάσταση έτσι, από κάποια εταιρεία, η οποία θα θελήσει να, ίσως να το κεφαλοποιήσει αυτό το οποίο έχετε κάνει, να το πάρει, να σας δώσει και κάποια χρήματα και να παράγει το συγκεκριμένο project. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Ναι, είναι από μία από τις πιθανότητες που διερευνούμε για το πώς θα συνεχίσει το project, πού θα καταλήξει και λοιπά. Αλέκη, να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής: πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα και τι θα ήθελες να έχεις καταφέρει? Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εντάξει, σε 10 χρόνια από σήμερα σίγουρα με βλέπω να έχω τελειώσει η σχολή μου, η οποία μου αρέσει. Και βέβαια δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου να δουλεύει για κάποιον άλλον. Γι' αυτό και κάνουμε αυτό και δημιουργούμε κάτι δικό μας. Γιατί μας αρέσει να δουλεύουμε για το όνειρό μας, να πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας και όχι να πραγματοποιήσουμε το όνειρο κάποιου άλλου. Πολλά ταξίδια. Και μακάρι το pop του να έχει προχωρήσει. Αλλά αν κάτι δεν λειτουργήσει όπως θα θέλαμε στο μέλλον, σίγουρα πιστεύω θα έχουμε σκεφτεί κάτι άλλο, γιατί αγαπάμε να δημιουργούμε και να δουλεύουμε για το κοινωνικό συμφέρον και για να κάνουμε καλό. Εύχομαι και εγώ ολόψυχα το όνειρό σας να το πραγματοποιήσετε, Αλίκη μου, και πάντα επιτυχίες και να πούμε ότι είστε μια ομάδα η οποία δείχνει το δρόμο και στα νέα παιδιά που θέλουν να καινοτομήσουν και που θέλουν να ασχοληθούν και με τη ρομποτική και με όλο αυτό το πλαίσιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ναι, εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον και βέβαια εδώ είσαι, να πούμε ότι είσαι και στο Πανεπιστήμιο Πατρών φοιτήτρια, οπότε μπορεί να ανοιχτούν μελλοντικά και άλλοι δρόμοι. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Είναι η Αλίγκη Ράγκου, η οποία είναι στην ομάδα Pop2C και δείχνει η ομάδα τον δρόμο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.